να ξαναμιλήσουμε για Ομόνοια σήμερα. Η Ομόνοια παίζει ημιτελικά ξανά με τον Άρη στο Γασιπί, στην έδρα της, με τον κόσμο της, με ένα σκορ 3-0 να διαχειριστεί. Δεν θεωρώ ότι, είπαμε και στο live, ότι πρέπει να γίνει ένα μικρό rotation. Ίσως κάτι διάρκεια από την αγώνα να γίνουν περισσότερες αλλαγές, να δούμε και νέα πρόσωπα. Κάτι διάρκεια από την αγώνα, δηλαδή αν κάπως τα πράγματα να κρυθούν. Η Ομόνοια δεν μπορεί να αποτιμήσει σε αυτήν την περίπτωση τον Άρη. Ο Άρης είναι μια ομάδα που μπορεί να σου παίξει ακταβόσφαιρο να σου βάλει 4 γκολ, 3 γκολ. Είναι μια ομάδα πολλά επιθετική. Τη φάση που να τη βγουν δημιουργικά κάποια πράγματα είναι φόβος και τρόμος. Ο Σπιλέφσκι έρχεται για να πάρει το αίμα του πίσω. Είναι ένας άνθρωπος που είναι winner, είναι νικητής, θέλει να νικά. Οπότε να γεννήσει όλες τις πιθανότητες για πρόκριση στον τελικό. Θέλει να βγει η Ευρώπη να τη σιουρέψει. Το τρένο πάει να χαθεί. Η Ομόνοια που την άλλη, είπαμε ξανά, τα μάτια της τώρα είναι σε δύο πλευρές. Θεωρώ ότι πρέπει να το αντιμετωπίσει σαν έναν τελικό και τούτο, δηλαδή πρέπει να νικήσει ή τουλάχιστον να προηγηθεί με ένα δύο γκολ για παράδειγμα και μετά να ηρεμήσει, να αυξήσει την διαφορά. Αρκετοί φίλοι πιστεύω ότι η Ομόνοια πέρασε ήδη στον τελικό. Εγώ διαφωνώ, πρέπει να είναι σοβαρή με τα χίλια. Έχει εξαιρετικά επικίνδυνη ομάδα. Βαρύς μπορεί να μένει στο φεγγαρί, όμως κάποια φάση να γυρίσει. Ο Σπιλέφσκι στον πάγκο τώρα έχει άλλον ανταποκρίσμα. Δεν ξέρω αν είναι σωστή λέξη. Σίγουρα έχω κάποιον που βάζει ορθόνες σε κάθε βίντεο και τον ευχαριστούμε πολύ. Ο Άρης έκαμε μια εξαιρετική σεζόν πέρσι. Φέτος ξεκίνησε πάλι με καλές προοπτικές, έπαιξε στην Ευρώπη ποδόσφαιρο, στην Κύπρο είχε κάποια σκαμπανεβάσματα. Κάποτε δύσκολο να διαχειριστεί στην Ευρώπη και προαθλία είναι η πρώτη του χρονιά. Αλλά αυτό που θέλω να πω για το παιχνίδι και το κλείσω, γιατί χρειάζεται να πολύ πολλά πράγματα. Αν η Μίλαν κατάφερε να χάσει το προβάδισμα το 3-0 σε 45 λεπτά που η Liverpool, αντιλαμβάνεστε ότι όλες οι ομάδες είναι σε επικίνδυνη θέση. Εντάξει, ο Άρης είναι η Liverpool, αλλά η Ομόνοια είναι η Μίλαν. Μια Μίλαν με Κατούσο, Μαλτίνι, Στάμεν, ξέρω ποιοι γκόλ είχε πέτσα πίσω στην αμυνά, κατάφερε η Liverpool και γύρισε τους του. Σε 45 λεπτά, τα μία ώρα σε 90. Εντάξει. Η Ομόνοια Αναστασίου έδειξε εντός πάντως ότι στην αμυνά είναι μια ομάδα που μπορεί να εμπιστευτεί στα Αναστασίου, αλλά είναι ήδη παίκτες που ήταν στην αρχή και γυρίσαν τους παιχνίδια και οι ΑΕΣ και οι Καρμιώδης, σαν ξέρω κάτι σοπαλίες που τίποτα, χρειαστές. Οπότε ο Αναστασίου έφυγε το κωδικό της Ομόνοιας 1-2-3-4 στην αμήνια και βάλε έναν πιο δύσκολο κωδικό, να λείπει ο Μπεζούς, θετικό, αρνητικό, να δούμε. Συνήθως κάποιος κάνει back-up, να κάνει rise up στο situation, στην κατάσταση. Μποτσιάσι, του είναι το βίντεο, κάνετε comment, κάνετε subscribe, θέλουμε τα subscribe, θέλουμε τα like σας, θέλουμε τη στήριξη, αυτά, από στη συνέχεια.